Κύριε Υπουργέ, ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου, με έγγραφό του 3 Δευτέρου του 2021, ζήτησε την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών σε 61 εργαζόμενους ΙΔΟΧ του προγράμματος ΕΣΠΑ. Διαφορετικά θα καταλογιστεί στη ΔΟΗ, επιβαρυνόμενη και με τις σχετικές προσαυξήσεις. Αυτή η εξέλιξη προέκυψε μετά από έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, που διενεργήθηκε στο τέλος του 2018 και αφορούσε σε ολόκληρο το έτος εξαιτίας μιας λανθασμένης χορήγησης της προσωπικής διαφοράς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Αυτή την προσωπική διαφορά, η οποία είναι μέρος του ήδη χαμηλού μισθού των εργαζομένων του προγράμματος ΕΣΠΑ, τους ζητείται να την επιστρέψουν με την μορφή μηνιαίας περικοπής του μισθού τους κατά 10%, με το σκεπτικό ότι οι εργαζόμενοι δεν δουλεύουν όλο το έτος, αλλά διακόπτεται η εργασιακή τους σχέση με τον οργανισμό για τον μήνα Αύγουστο κάθε χρόνο. Εδώ να σημειώσουμε ότι την καταβολή της προσωπικής διαφοράς την είχε εγκρίνει το ελεκτικό συνέδριο. Επίσης, σας κάνω γνωστό ότι οι εργαζόμενοι αυτοί, υπό το καθεστώς ομοιρίας της συγκεκριμένης σχέσης εργασίας, υπηρετούν τις ίδιες θέσεις επί σειρά πολλών συνεχόμενων ετών, μέχρι και 15 χρόνια, με τις συμβάσεις τους να χαρακτηρίζονται ανανεούμενες από τον ίδιο τον οργανισμό. Η ίδια η έκθεση θέτει το ζήτημα της αποζημίωσής τους, εφόσον απολύονται κάθε τέλος Ιουλίου, κάθε έτους, γεγονός που επίσης δεν υλοποιείται. Εν τω μεταξύ, το 2019, κάτω από την πίεση των εργαζομένων και την επίκληση της αντίστοιχης νομοθεσίας, ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ, ο οργανισμός, δηλαδή ο Δημοτικός Οργανισμός, υπέγραψε 12-μηνη σύμβαση με τους εργαζόμενους αυτούς, ενώ για την αναδρομική καταβολή προηγούμενων ετών για το μήνα Αύγουστο, όσο όφιλε, δεν έχει καταβάλει τίποτα έως και σήμερα. Οι εξελίξεις λοιπόν και η διαχείριση μέχρι σήμερα της υπόθεσης αυτής από το ΔΟΠΑΦΜΑΗ, από το Δήμο Ηρακλείου, δείχνει και το αντεργατικό πρόσωπο της τοπικής διοίκησης, που δεν έχει κανένα ενδιασμό να καταπατά κάθε εργασιακό δικαίωμα από τα ελάχιστα που έχουν απομείνει και να προωθεί πιστά την πολιτική του κεντρικού κράτους, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, με κεντρικό πυρήνα τη μείωση του κόστους, του εργατικού κόστους, την ίδια στιγμή που κατοχυρώνουν οι κυβερνήσεις σας πλήθος φοροαπαλλαγών και άλλα προνόμια στο μεγάλο κεφάλαιο, και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Και ταυτόχρονα φυσικά απαξιώνονται κοινωνικές και παιδαγωγικές δομές, οι οποίες προσφέρονται βορρά στους ιδιώτες, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο νέα πεδία κερδοφορίας. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θα συνεχίσετε στην δευτερολογία. Το ερώτημα, πώς προτίθεται η κυβέρνηση να ενεργήσει έτσι ώστε να μην γίνει καμία περικοπή στους μισθούς των εργαζομένων ΙΔΟΧ του προγράμματος ΕΣΠΑ και να γίνει άμεσα η καταβολή όλων των μισθών των παρελθόντων ετών για το 12ο μήνα. Επίσης, να μετατραπούν όλες οι συμβάσεις σε αορίστου χρόνου και να γίνουν με κρατική χρηματοδότηση όλες οι απαιτούμενες νέες προσλήψεις. Και επίσης να μην γίνει καμιά ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου. Σε σχέση με την ερώτηση, θα πρέπει καταρχήν να έχουμε υπόψη μας ότι εδώ δεν έχουμε κάτι αυθαίρετο. Έχουμε έναν ελεγκτικό μηχανισμό, ο οποίος κινείται εντελώς ανεξάρτητα, ανήκει μεν στην δικαιοδοσία μου, αλλά κινείται με απόλυτη ανεξαρτησία, ο οποίος κατέγραψε παρατηρήσεις σε σχέση με την νομιμότητα των πράξεων του συγκεκριμένου οργανισμού. Η ευθύνη της νομιμότητας ή της μη νομιμότητας ανήκει στο συγκεκριμένο οργανισμό. Εάν βεβαίως θεωρούσαν και θεωρούν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι ότι ήταν νόμιμη η σχετική σύμβαση και κακός ο έλεγχος κατέληξε σε περικοπές, τότε έχουν κάθε δυνατότητα προσφυγής προς το ελεγκτικό συνέδριο. Αυτό είναι και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να αμυνθούν.
Όπως ξέρετε, κάθε πράξη της δίκης σε οποιοδήποτε φάση μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δικαστικού ελέγχου. Και εάν, όπως λέτε, το ελεγκτικό συνέδριο το έχει εγκρίνει, αυτό θα φανεί από την απόφαση τελικά του ελεγκτικού συνεδρίου. Από εκεί και πέρα, τα ευρύτερα θέματα τα οποία τίθενται από τον βουλευτή για τα υπόλοιπα περί μεγάλου κεφαλαίου και όλα τα άλλα, δεν θα ήθελα να μπω σε ιδιαίτερη λεπτομέρεια για αυτά, γιατί είναι μία μόνιμη και πάγια θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος που θεωρεί ότι όλα στην χώρα αυτή μπορούν να πληρώνονται επειδή θα φορολογούνται ένα μικρό κομμάτι της οικονομίας και στη συνέχεια θα υπάρχει και αυτό το κομμάτι της οικονομίας για να πληρώνει όλα τα υπόλοιπα. Η θέση αυτή δεν είναι πρακτικά ρεαλιστική και αυτή η πραγματικότητα νομίζω ότι δεν διαφεύγει από κανέναν. Νομίζω δεν διαφεύγει και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, αν και τα επαναλαμβάνει αυτά με εξαιρετική συνέπεια. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι οι μηχανισμοί λειτουργούν με βάση την νομιμότητα. Η εκάστοτε κυβέρνηση λέει εμείς λειτουργούμε με την νομιμότητα. Η μία κυβέρνηση διαδέχεται την άλλη θεωρώντας ότι το κράτος έχει συνέχεια και έτσι είναι όταν οι αστικές κυβερνήσεις η μία διαδέχεται την άλλη. Η νομιμότητα όμως είναι έννοια σχετική. Υπάρχει το δίκαιο του ισχυρού και υπάρχει και το δίκαιο των εργαζομένων. Και σας ρωτάω το πολύ απλό. Αυτή η εργασιακή του σχέση ως εργαζόμενη εδώ διακόπτεται τον Αύγουστο, τέλη Ιουλίου μάλλον, και ανανεώνεται αρχές του Σεπτέμβρη. Αυτοί οι άνθρωποι όμως συνεχίζουν να δουλεύουν και τον Αύγουστο. Διότι για να δουλέψουν οι παιδικοί σταθμοί από αρχές του Σεπτέμβρη σημαίνει ότι πρέπει να κάνουν την προετοιμασία από αρχές του, από το μήνα αυτό που διακόπτεται η εργασιακή του σχέση. Δεν είναι δίκαιο δηλαδή το αίτημα ότι πρέπει να πληρώνονται για αυτό το μήνα που δουλεύουν. Απλό είναι. Για πείτε μου πού είναι η παρανομία εδώ. Εκτός εάν η νομιμότητα, και αυτό συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση, η νομιμότητα η δική σας είναι η παρανομία που κάνει η ίδια κυβέρνηση, το ίδιο το κράτος απέναντι στους εργαζόμενους. Αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Υπουργέ, ζουν σε ένα καθεστώς ομοιρίας. Και μιλάμε τώρα για δομές όπως είναι η βρεφική, η παιδική σταθμή. Μιλάμε με εργασιακές σχέσεις τώρα, εντεκάμινα, δίμηνα, τετράμινα, ΕΣΠΑ, κοινοφελής. Και διατηρούνται όλα αυτά τα προγράμματα ανακύκλωσης ανεργίας και της εργασίας με πολύ χαμηλά δικαιώματα, έως ανύπαρκτα. Δεν πρέπει να μπει ένα τέλος. Και εγώ σας ρωτάω, εάν είχατε κάνει δεχτές τις προτάσεις των ίδιων των εργαζομένων, δεχτές τροπολογίες που έχει καταθέσει το ΚΚΕ έτσι ώστε αυτοδικαίως να μετατραπούν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου, θα κουβεντιάζαμε σήμερα αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να επιστραφεί προσωπική διαφορά? Σας ρωτάω. Το να προσληφθούν αυτοί οι εργαζόμενοι με μόνιμη σχέση εργασίας δεν θα έλυνε πολλά προβλήματα στις κοινωνικές δομές στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι μόνο? Δεν πρέπει λοιπόν να μπει ένα τέλος όλη αυτή τη διαιώνιση της εργασιακής ομοιρίας με αυτές τις συνεχείς ανανεώσεις συμβάσεων? Είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν 10-15 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Είναι αναγκαίο μέτρο ώστε οι συγκεκριμένες δομές να παραμείνουν σε λειτουργία ως δημόσιες δωρεάν δομές και οι εργαζόμενοι να έχουν μόνιμη σχέση εργασίας. Μετατρέψτε τους σε αορίστου χρόνου. Γιατί δεν το κάνετε? Επικαλείστε κάθε φορά την νομοθεσία, επικαλείστε το Σύνταγμα και όταν ήρθε η ώρα της αναθεώρησης του Συντάγματος σας κάναμε την πρόταση και εσάς και στα άλλα κόμματα να αναθεωρηθεί το συγκεκριμένο άρθρο, το 103, το 123, δεν θυμάμαι ακριβώς, να αναθεωρηθεί έτσι ώστε οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου να μετατραπούν σε αορίστου και δεν το κάνατε δεχτό. Και σήμερα έρχεστε και το επικαλείτε ως εμπόδιο για να μην τους μετατρέψετε σε αορίστου χρόνου. Για να δείτε δηλαδή την υποκρισία της κυβέρνησης απέναντι σε αυτά τα εργασιακά ζητήματα.
για τους εργαζόμενους, υπάρχουν τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, υπάρχουν εγκεκριμένοι εθνικοί πόροι εντός της εναρμόνισης. Οπότε προκύπτει κάποιο πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος και έτσι οι προσλήψεις, αν το κάνατε αυτό, δεν θα υπόκειται στους γνωστούς περιορισμούς. Και νομίζω ότι παρόμοιο παράδειγμα έχουμε και με την περίπτωση του βοήθεια στο σπίτι. Εφαρμόζετε, γιατί δεν το κάνετε? Επαναφέρομαι λοιπόν το ζήτημα, δώστε λύση. Είναι μικροψυχία, ενώ οι εργαζόμενοι δουλεύουν, εσείς να επικαλείστε την νομιμότητα για να μην πληρωθούν και τους θα παίρνετε και πίσω. Πέστε μου τι λογική είναι αυτή. Να ξεκινήσω από τα ευρύτερα θέματα που θέσατε. Καταρχήν, το Σύνταγμα όντως προβλέπει ότι δεν μπορούν να γίνονται προσλήψεις μόνιμες εκτός κάποιων διαδικασιών που ξεκινούν, έχουν ως βάση το ΑΣΕΠ. Κατά καιρούς έχουν γίνει τέτοιου είδους μονιμοποιήσεις, αλλά πάντα με προσπάθεια να υπάρχει σεβασμός της νομιμότητας, συνήθως με πρόσθετα μόρια τα οποία παίρνουν οι άνθρωποι που έχουν δουλέψει για κάποια χρόνια. Εδώ τώρα τα θέματα των ανθρώπων που δουλεύουν με χρήματα από το ΕΣΠΑ είναι μια δυσκολία και δημοσιονομική και πραγματική, γιατί στην ουσία δεν έχει υπάρξει ο δημοσιονομικός χώρος για να μετατραπούν αυτές οι προσλήψεις σε μόνιμες. Εδώ πρόκειται για δημοτικούς οργανισμούς, συνεπώς μπορεί ο Δήμος, αν θέλει, να αυξήσει τα έσοδά του, να χρησιμοποιήσει κομμάτι των εσόδων του. Αυτή είναι και η αρχή της αυτοδιοίκησης και της ανεξαρτησίας της αυτοδιοίκησης, για να καλύψει τέτοιου είδους δαπάνες εφόσον το θέλει. Σημειώνω, για να πάμε στα ευρύτερα θέματα, ότι η νομιμότητα δεν είναι το δίκαιο του ισχυρού, είναι αυτό που προκύπτει από τα δικαστήρια. Η θεωρία της νομιμότητας με βάση το δίκαιο του ισχυρού μπορεί να είναι μια θεωρία αγαπητή στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Μην ξεχνάμε ότι η νομιμότητα στην δική του κοσμοθεωρία προέρχεται από τη δικτατορία του προλεταριάτου. Αλλά στις αστικές δημοκρατίες η νομιμότητα είναι αυτό που λέει η δικαιοσύνη και η Βουλή. Και σε αυτήν την νομιμότητα θα παραμείνουμε εφόσον είμαστε μια δημοκρατία αστική, όπως την λέτε. Τέλος, εκτός από τα άλλα δίκαια, θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχει και το δίκαιο του φορολογούμενου, το οποίο έχει και αυτό την δική του σημασία. Διότι στο τέλος της ημέρας όλες αυτές οι δαπάνες τις οποίες προτείνεται, κάποιος τις πληρώνει. Δεν έρχονται από τον ουρανό, ούτε μπορεί να προέλθουν όλες από την φορολογία του κεφαλαίου, όπως λέτε και ξαναλέτε, για τον απλούστατο λόγο ότι τα συγκεκριμένα έσοδα στα οποία αναφέρεστε είναι πολύ μικρά για να καλύψουν τις ανάγκες στις οποίες μιλάτε. Δηλαδή, έχουμε έναν φόρο επιχειρήσεων που όπως και να το μετρήσεις δεν μπορεί να ξεπεράσει κάποια λίγα δισεκατομμύρια ευρώ και ένα κράτος το οποίο όπως και να το μετρήσεις έχει δαπάνες πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Υφιστάμενες δαπάνες. Συνεπώς, όλη αυτή η θεωρία φορολογήστε το κεφάλαιο και έχουμε τόσα λεφτά ώστε να μπορούμε να λέμε σε όλους ναι, είναι μη ρεαλιστική, για να το πω ευγενικά.